Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Σαπνότικα. Και επέστρεψα, ήμουνα στο κόκκινο γρασίδι και μάζευα silver, γιατί στο συγκεκριμένο επεισόδιο θα ήθελα να μαζέψουμε, να φτιάξουμε το Seamoth Modification Station. Έχουμε ήδη γυαλί και τιτάνιο, χρειαζόμαστε computer chip 2 σε ποσότητα. Άρα χρειαζόμαστε Table Coral Sample και Quartz. Τα Quartz τα βάζω εδώ μέσα. Ναι, καλά θυμάμαι. Και θα μας στάνουν τα Lockers. Να δω εδώ πέρα, έχουμε χώρο. Ναι, μπορούμε να βάλουμε τα νερά εδώ μέσα ή να πιούμε ένα νερό. Και τι χρειαζόμουν? Quartz και Table Coral Sample. Άρα φτιάχνουμε ένα computer chip και άλλα δύο coral samples για να φτιάξουμε άλλο ένα. Τέλεια. Το είχα ήδη στο χέρι μου και όντως μπορούμε να το φτιάξουμε. Για πάμε στο γκαράζ μας. Ωραία, και που θέλω να το βάλω τώρα? Κάπου να μην με ενοχλεί. Θεωρώ πως εδώ είναι καλά. Τέλεια. Οπ, τελείωσε η μπαταρία του. Τέλεια. Συγχαρητήριά μας. Και έχει fabricator για upgrades. Και torpedoes. Θα το δούμε στην πορεία αυτά, εφόσον πρώτα ονομάσουμε κάπως το υποβρύχιό μας, το Seamoth. Θα το ονομάσουμε θα είναι το τερατάκι. Με τι χρώμα? Αυτό είναι καλό χρωματάκι. Λοιπόν, θα το έχουμε κίτρινο με το όνομα, θα το γράφουμε με μπλε. Αυτό είναι το εσωτερικό του. Το εσωτερικό μου αρέσει να είναι άσπρο. Και εδώ θέλω να είναι μπλε. Τώρα το τερατάκι μου βγήκε τυχαία, θα το ονομάσουμε και κάπως αλλιώς, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς δεν φαίνεται και τεριάκι. Τεριακί. Ωραία, τι άλλο μπορούμε να φτιάξουμε από εδώ πέρα? Έχει δικό του fabricator, στο οποίο λέει pressure compensator, σκληραίνει λέει το όχημα και αντέχει σε πιο βαθιά νερά. Θέλει πλαστή lingot, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολο αυτό. Αυτά και καλά, solar panel και το Seamoth που του ανεβάζει το πώς το λένε, την μπαταρία του από τον ήλιο. Ένα storage 4x4 με 3 τιτάνιο, νομίζω αυτό μπορούμε να το φτιάξουμε. Για να δούμε. Πού μπορούμε να βάλουμε? Νομίζω μέχρι 4 μπορούμε να το βάλουμε εδώ πέρα. Για να δω. Το storage είναι εδώ πέρα, ναι. Να το χωράει τώρα έξτρα πράγματα εδώ μέσα.
Τι άλλο μπορούμε να φτιάξουμε. Για άμυνα λέει. Ηλεκτρικό πεδίο γύρω από το... Αχα. Ηλεκτρικό πεδίο γύρω από το Seamoth. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ για κάτι που μας επιτίθεται όπως ένας Reaper. Και θέλει, θα το φτιάξουμε οπωσδήποτε αυτό. Advanced Wiring Kit. Τι χρειάζεται το Advanced Wiring Kit. Για να δούμε. Έλα. 2 gold και ένα computer chip. Έχουμε gold. Νομίζω δεν έχουμε gold. Ωραία. Άρα θα πάμε να πάρουμε. Πώς θα πάμε να πάρουμε, νομίζω με το ταρατάκι είναι καλή ιδέα. Welcome aboard, Captain. Ωραία. Έτσι δεν μπαίνουμε από ό,τι κατάλαβα, άρα πρέπει να έρθουμε από πλάγια. Και πάμε να πάρουμε gold. Το χασα. Με κυνηγά και αυτό το ψάρι. Θέλω να μου χαλάσουν ζωή οτιδήποτε εδώ πέρα. Να το εκεί κάτω είναι. Τα βρίσκω με το σήμα, αλλά μετά τα χάνω. Τιτάνιουμ είχε. Και άλλο εδώ πέρα. Gold. Βρήκαμε το ένα gold. Και εδώ κάτω έχει δύο. Για να δω. Ναι. Silver. Αυτό είναι limestone. Μας δάγκωσε το πυράγχας, αλλά δεν πειράζει. Ωραίο χρωματάκι έχει γίνει το Seamoth. Μπήκε και εδώ. Silver. Είναι και αυτό εδώ κάτι. Silver και αυτό. Μάζεψα κάποια υλικά και για να μην σας φάω το χρόνο το έκανα skip το κομμάτι και λογικά τώρα νομίζω έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Να μπλοκάρω εδώ μέσα. Ωραία. Για να δούμε. Έλα, κόλλησε στο σκαλοπάτι. Εγώ χρειάζομαι. Είναι full το inventory μου. Advanced Wiring Kit, θέλουμε computer chip. Table Coral Sample, που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Ας βάλουμε μέσα αυτά να διάσουμε λίγο χώρο. Και νομίζω θα βρούμε εδώ Table Coral Sample, πάντα έχει εδώ πέρα. Έλα εδώ. Όχι εσύ. Ευχαριστώ φίλε μου για το ξύλο που μου έδωσες. Τουλάχιστον να πάρουμε το crash powder σου, που δεν είχες.
Μην πειράζει, πάμε πάλι στη βάση μας. Μου έχουν τελειώσει και μπαταρίες από το Siglide. Και πάμε πιο αργά. Νομίζω τώρα τα έχουμε. Computer chip. Τι έγινε, γιατί μπαγκάρει. Δεν έχουμε power, πάλι. Ω Θεέ μου. Έχω πρόβλημα power, πρέπει να περιμένω να έρθει το πρωί. Πάω να δω τι γίνεται, φτιάχνει νερό συνέχεια αυτό. Μπορώ κάπως να το απενεργοποιήσω. Δεν ξέρω αν τραβάει νερό αυτό, νομίζω ηλεκτρισμό. Κάπως θα πρέπει να το κλείνω, υποτίθεται. Deconstruct τουλάχιστον το ένα. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω μήπως μου τρώνε ενέργεια αυτά. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά συνέχεια δεν έχω ενέργεια τη νύχτα. Και χωρίς να φορτίζω την μπαταρία πουθενά. Έχω μείνει χωρίς μπαταρίες για αυτόν τον λόγο. Ωραία. Τώρα δεν έχω που να χτίσω. Μάλλον θα πρέπει να περιμένω το πρωί. Ναι. Να δω μήπως άμα βάλω solar panel. Αλλά και πάλι θα πρέπει να περιμένω το πρωί. Άρα θα κάνω μία παύση και θα περιμένω να ξημερώσει. Αφού πρώτα γιατρευτούμε. Άρα τα λέμε όταν ξημερώσει. Ξημέρωσα, αλλά εγώ καλού κακού θα φτιάξω ένα solar panel ακόμα για να βοηθήσει. Και για να δούμε τώρα. Μήπως ήρθε ο ηλεκτρισμός. Ήρθε. Και θα φτιάξουμε το Advanced Wiring Kit. Για να δω. Τώρα θα μας λείπει σίγουρα κάτι άλλο. Α, όχι, μόνο αυτό ήθελε. Το sonar δεν το θέλουμε. Torpedo system, δεν έχουμε magnate. Ωραία. Νομίζω αυτό είναι ότι πρέπει. Κανονικά θα θέλαμε και το pressure compensator, αλλά θέλει πλαστή lingot. Θα το κάνω εκτός κάμερας. Γιατί θέλει πολύ farming. Για να βάλουμε τώρα το Seamoth Defense System εδώ πέρα. Και πάμε να το δοκιμάσουμε σε έναν καχαρία. Που είναι ένας καχαρίας. Εδώ είναι. Για να πατήσουμε. Fire energy. Αχα. Νομίζω όλα αυτά τα ψάρια νεκρώθηκαν. Σίγουρα. Ο καρχαρίας δεν ξέρω αν νεκρώθηκε. Πάντως ωραίο εφέ, παρόλο που τράβηξε όλη την μπαταρία μου. Για να δω.
έγινε, καρχαρία, ηλεκτριστήκαμε και φεύγει μακριά. Έστω αυτό, νομίζω πιάνει και στον Reaper Leviathan. Welcome aboard, Captain. Άρα μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ασφαλείς όταν είμαστε στον εξωτερικό χώρο. Απλά τώρα, επειδή πάμε μέχρι τα 200 μέτρα, χρειαζόμαστε σίγουρα το Pressure Compensator. Να πηγαίνουμε πιο κάτω, πιο βαθιά. Plasteel Ingot Computer Chip. Ωραία, νομίζω μπορώ να αφήσω κάποια πραγματάκια εδώ μέσα, γιατί στο επόμενο επεισόδιο σκοπεύω να πάω στα Aurora και να φέρω από εκεί ό,τι υπάρχει. Αφού πρώτα βάλω και φορτίζω και τις μπαταρίες μου. Η μία την ίδια γεμάτη. Την τζάμπα την κρατάγαμε, δεν πειράζει όμως. Sea Glide. Τι έγινε, κόλλησε? Ωραία. Είμαστε εντάξει, νομίζω θα το τελειώσω νωρίτερα το επεισόδιο σήμερα, γιατί όλα πάνε στραβά λόγω ενέργειας. Θα φτιάξω πιο πολλά φωτοβολταϊκά εκτός κάμερας, θα πάω να φαρμάρω για Plasteel Ingot, να φτιάξουμε το Pressure Compensator και πηγαίνουμε κατευθείαν στο επόμενο επεισόδιο, στο Aurora. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να έχετε μια όμορφη μέρα. Bye bye.